Με ένα ξεχωριστό προορισμό, εκτός Κρήτης βγαίνουμε και με αφορμή βέβαια ένα δημοσίευμα της γαλλικής Le Figaro για τους λειψούς, ένα νησί το οποίο το χαρακτηρίζει ως το κομφετί του Αιγαίου. Αναφέρεται στις εξωτικές ομορφιές, στη φιλοσοφία αλλά και στις δραστηριότητες. Είναι ξεχωριστό να ταξιδεύουμε και να συνομιλούμε με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων, ιδιωτών, περιοχών εκτός Κρήτης, προκειμένου να συγκρίνουμε, να δούμε πού τα πηγαίνουν περίφημα και τι μπορεί να γίνει και σε επίπεδο περιφέρειας εδώ. Πάμε στο Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, τον Δήμαρχο Λειψών. Τα έχουμε ξαναπέξει στο παρελθόν. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τους Λειψούς στην όμορφη Κρήτη, να είστε καλά. Για να έχετε αυτούς τους επένους και αυτά τα εγκομιαστικά σχόλια και δημοσιεύματα, κάτι καλό κάνετε και σε κάποια σωστή κατεύθυνση οδεύετε. Κατά γενική ομολογία, όσοι επισκέπτονται το νησί μας, έτσι πραγματικά φεύγουν με γεμάτες τις μπαταρίες και με την υπόσχεση ως τελευταία τους λέξη ότι θα ξανάρθουν σύντομα. Και αυτό σημαίνει συνήθως. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται για πάρα πολλά χρόνια και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να φιλοξενούμε τρίτης γενιάς τουρίστες, δηλαδή τα εγγόνια των πρώτων που ξεκίνησαν πριν από 40-50 χρόνια να ανακαλύπτουν αυτό το μαγικό τόπο μας. Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των πληρωτήτων, δεν ξέρω πώς κινείστε, πού κυμαίνεται το ποσοστό? Νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι πάρα πολύ καλή, καλύτερη από όλες τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό χωρίς υπερβολή. Πραγματικά, ακόμα και τώρα δυσκολεύεται κάποιος, αν πρόκειται για πάνω από 4-5 μέρες, να βρει δωμάτιο για αυτή την περίοδο. Και βέβαια, για τον Αύγουστο δεν το συζητάμε. Αν υπάρξει, θα υπάρξει μόνο για καμιά-δυο μέρες, έτσι, κατά τύχη από κάποια ακύρωση. Και έτσι πάει και ο Σεπτέμβρης. Νομίζω ότι είναι η πιο δυνατή χρονιά του νησιού μας. Αναφορικά τώρα με τις αγορές που στηρίζουν το νησί σας, μας είπατε για τρίτη γενιά τουριστών που επισκέπτεται αυτή τη στιγμή το όμορφο νησί του Αιγαίου, τους Λειψούς. Ποιοι σας στηρίζουν? Εντάξει, η πρώτη στην προτίμηση είναι η Ιταλία. Πάρα πολλοί Ιταλοί και κυρίως βέβαια Ιούλιο-Αύγουστο, οι οποίοι και έχουν πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες εδώ στο νησί. Στη συνέχεια έρχονται οι Έλληνες, μετά είναι οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, και πάμε και σε άλλα κράτη, Αμερικανοί, Βέλγοι. Όμως αυτοί οι τρεις πρώτοι, δηλαδή Έλληνες, Γάλλοι και Ιταλοί, είναι το 80% του τουρισμού που φιλοξενούν οι Λειψοί. Τώρα το δημοσίευμα αυτό που προέκυψε στη Le Figaro με 23 εκατομμύρια αναγνώστες ήταν μετά από κάποια πρόσκληση που απέστειλε μάλλον ο Δήμος μας προς τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο που ασχολείται με το τουριστικό ρεπορτάζ. Ήρθε στους Λειψούς, έμεινε 2-3 μέρες, φιλοξενήθηκε από εμάς, ξεναγήθηκε από εμάς και αυτό που έβγαλε ήταν η βιωματική της εμπειρία, δεν ήταν τίποτα άλλο. Δεν της είπαμε τίποτα, μόνη της ανακάλυψε το νησί και μόνη της σκέφτηκε έτσι αυτόν τον πανέμορφο τίτλο που νομίζω ταιριάζει και απόλυτα πραγματικά. Μα έτσι γίνεται με αυτούς το κομφετί του Αιγαίου. Με αυτά τα εγκομιαστικά σχόλια, όντως αρκεί μια εμπειρία, αρκεί μια επίσκεψη, αρκούν λίγες μέρες, η αλήθεια είναι, προκειμένου να γράψει κάποιος αυτό το όμορφο και ξεχωριστό άρθρο και πού στη Le Figaro, εκατομμύρια αναγνώστες όπως πολύ σωστά είπατε. Το στίχημα για σας, τοπική αυτοδιοίκηση, για το Δήμο σας, ποιος είναι να διατηρήσετε ατόφιο αυτό το οποίο πήρατε από τους προηγούμενους? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ. Εμείς εννοείται ότι δεν έχουμε σκοπό ούτε να αλλοιώσουμε το χαρακτήρα του νησιού, ούτε αυτήν την ήπια μορφή τουρισμού που παραδοσιακά έχουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το περιβάλλον, σέβονται το νησί μας. Είναι γεμάτο το νησί και όμως επικρατεί μια ησυχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να γίνουμε κακέκτυπα κάποιων άλλων προορισμών, οι οποίοι ξεκίνησαν έτσι δειλά-δειλά και ωραία και στο τέλος, δεν θέλω να λέω και πολλές άλλες λεπτομέρειες, εμείς θέλουμε να αφαιρέσουμε τα απεριτά, να κρατήσουμε την ουσία και να δώσουμε εμπειρίες απλότητας στους τουρίστες, γιατί αυτό είναι πραγματικά το οποίο μένει σαν εμπειρία και κάνει τον κόσμο να ξανάρχεται και να συστήνει το νησί μας
σε ίδια ποιοτικούς τουρίστες ακριβώς. Σαν και εκείνους. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό. Μας είπατε στην αρχή ότι οι ορισμένοι ξένοι επενδύουν, αγοράζουν οικόπεδα, έχουν προχωρήσει στην κατασκευή εξοχικών κατοικιών. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν φτιάξει πολύ όμορφα σπίτια. Αυτό τονώνει πάρα πολύ την τοπική οικονομία, γιατί φανταστείτε ότι πέρα από την αγορά του οικοπαίδου και την κατασκευή του ακινήτου, υπάρχει και μια σειρά ανθρώπων που εργάζονται. Με εργατικά χέρια ντόπιους από εκεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Η Κυπουρή λειτουργεί πολύ ανατροφοδοτικά, θα έλεγα, στην τοπική μας οικονομία και μάλιστα σε μια περίοδο η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια και με τον COVID εσχάτως, αλλά και με την κρίση που περάσαμε προδεκαετίας, αυτοί αποτελούσαν μια μόνιμη πηγή εσόδων για την τοπική κοινωνία και μας κράτησαν έτσι σε κάποιο επίπεδο. Μάλιστα. Δήμαρχε, το μήνυμά σας στους κριτικούς από τη μία και από την άλλη βέβαια να αναφερθούμε λίγο και στη βασική προσδοκία για το επόμενο δίμηνο. Λοιπόν, καταρχάς ξέρετε ότι και εσείς έχετε έναν πανέμορφο τόπο. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, έχω φίλους εκεί, έχω κουμπάρο, τους χαιρετισμούς μου σε όλη την Κρήτη, έτσι. Τώρα, για το επόμενο δίμηνο, ευχές είναι να αντέξουν οι υποδομές του νησιού, γιατί όλο αυτό απαιτεί μεγάλη προετοιμασία από εμάς, οι αφαλατώσεις μας, οι βιολογικοί καθαρισμοί, όλες οι υποδομές, να μείνει ο κόσμος ευχαριστημένος και να μην απογοητεύσουμε κανέναν από τους επισκέπτες, προκειμένου να κερδίσουμε πάλι το στοίχημα που να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Δήμαρχε, οι μόνιμοι κάτοικοι, ο αριθμός τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα πώς είναι? Είμαστε 800 μόνιμοι κάτοικοι και βέβαια το καλοκαίρι φτάνουμε και τους 2.500 κατά περίπτωση. Έχουμε και πολλά ιστιοπλοϊκά από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Ακριβώς. Είμαστε προορισμός ιστιοπλοϊκός. Σε λίγες μέρες εγκαινιάζουμε και το καινούργιο κομμάτι του λιμανιού μας, ναι. Όπου θα υπάρχει δυνατότητα για άλλα 30 με 40 σκάφη, εκτός τα αλλιευτικά και τα ταχύπλοα που ήδη έχουν ξεκινήσει να ελιμενίζονται. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γαστρονομία εκεί στους Λειψούς. Επιβάλλει ψάρι. Κοιτάξτε, το χταποδάκι το βλέπετε εκεί. Έχει λιανθεί και είναι έτοιμο τώρα να παίξει τα κάρβουνα. Έτσι. Όλα είναι τοπική παραγωγή και τα ψάρια και τα θαλασσινά και το κατσικάκι το γεμιστό είναι το παραδοσιακό μας. Έτσι, στους γάμους, στα πανηγύρια, γεμιστό στο φούρνο, έτσι σε ταψί. Από αυτό δεν θα μείνει κανένας απογοητευμένος, να είστε σίγουροι. Κανένας. Λοιπόν, περιμένουμε να τα γευθούμε από κοντά. Την καλησπέρα μας. Και από εμάς να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά, ο κύριος Φώτης Μάκος, Δήμαρχος Λειψών.